Επίποδος πολέμου βρίσκονται οι αγρότες, όπως διεφάνει στην αγροτική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Ξυλοκέρα, στην οποία συμμετείχαν οι ΟΑΣΥ, ο Αγροτικός Σύλλογος Ξυλοκέρας και η Επιτροπή Αγώνα Αγροτών από τα χωριά Κορυφή, Ελαιώνα, Βροχίτσα, Βούναργο, Αγίους Αποστόλους και Αλποχώρη. Στη σύσκεψη έγινε εκτενής αναφορά στις ζημιές που προκλήθηκαν στις αγροτικές καλλιέργειες από την κακοκαιρία που έπληξε την Ηλία την περασμένη εβδομάδα. Στο σύνολό τους, οι Επιτροπές Αγροτών που μετείχαν στη σύσκεψη ζήτησαν την άμεση αποστολή γεωπόνων για την εκτίμηση των ζημιών. Όπως τονίστηκε, η φετινή χρονιά συμπεριλαμβάνεται σε μια σειρά κακών ετών για τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Τόσο οι μνημονιακές επιλογές της κυβέρνησης, όσο και οι καιρικές συνθήκες δίνουν απανοτά χαστούκια στους αγροτοκτηνοτρόφους. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Έχουμε πάθει μεγάλη ζημιά σε μεγάλο ποσοστό, ειδικά στα ελαιόδεντρα. Ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει ακριβώς τις ζημιές που έχει υποστεί ο παραγωγός και από την άλλη είναι πολλοί παραγωγοί που δεν έχουν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές λόγω της οικονομικής κρίσης και τους λέει ότι αν δεν μου πληρώσετε τα χρέη των προηγούμενων ετών δεν πρόκειται να σας καταβάλουμε κάποια αποζημίωση. Ο κλάδος μας έχει υποστεί πολλά στραπάτσα. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, δεν βγάζουμε ούτε τα έξοδα. Οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Ενδιαφέρον από την πολιτεία δεν υπάρχει. Είναι παντελώς αδιάφοροι. Με τη σταφίδα ελπίζαμε ότι κάτι θα γίνει φέτος με την τιμή, αλλά και αυτοί δυστυχώς την παίρνουν σε ξεφτιλιστικές τιμές, γιατί βρίσκουν τον κόσμο σε ανάγκη και την παίρνουν σχεδόν τζάπα. Οι εκπρόσωποι των αγροτών κατήγγειλαν την υποχρεωτικότητα του νόμου περί ασφάλισης της παραγωγής των ΕΛΓΑ. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΟΑΣΥ Χρήστος Γιαννόπουλος, οι υποχρεωτικές εισφορές των ΕΛΓΑ είναι ιδιαίτερα υψηλές. Μετά από την χτύπημα που έχουμε από την κυβέρνηση, έχουμε και το καιρό που έχει κάνει τεράστιες ζημίες σε πολλές περιοχές του νομού. Έχει βγει ένα πρώτο σχέδιο του τι θα ζητήσουμε και πώς πρέπει να αποζημιωθούν οι συνάδελφοι. Θα το προωθήσουμε στα αρμόδια όργανα, τα οποία βέβαια έχουν κλείσει τα αυτιά τους, και εδώ θα ήθελα να πω ότι ακόμα περιμένουμε από το συλλαλητήριο το αγροτικό που έγινε στον πύργο το ραντεβού που είχαν υποσχεθεί ότι θα μας κλείσουν με τον αιρετό της περιφερειακής διοίκησης εδώ, τον αντιπεριφερειάρχη. Φαίνεται ότι τα άλλα προβλήματα είναι τόσο βαριά που δεν μπορεί να δει και το αγροτικό πρόβλημα. Από αυτό θέλουμε να δείξουμε τη συμπεριφορά της εξουσίας, όποια μορφή και να έχετε σε κεντρικό ή σε τοπικό επίπεδο, ότι είναι προδιαγεγραμμένη να στηρίξει τις αντιλαϊκές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων και να ξεκληρίσουν τον αγροτικό πληθυσμό και να γίνει συγκέντρωση της παραγωγής και της γης σε λίγα χέρια. Εμείς με όσες δυνάμεις έχουμε σαν ταξικό και συνδικαλιστικό κίνημα δεν θα το επιτρέψουμε. Ο κ. Γιαννόπουλος επεσήμανε ότι η απέτηση του λαϊκού κινήματος είναι ο ΕΛΓΑ να γίνει κρατικός ασφαλιστικός φορέας, να δίνεται αποζημίωση στο 100% της ζημιάς καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους. Στα πάγια αιτήματα των αγροτών είναι η στελέχωση του οργανισμού με επιστημονικό προσωπικό επαρκές για την έγκαιρη εκτίμηση των ζημιών και φυσικά η άμεση αποζημίωση των παραγωγών. Οι αγρότες επίσης ζητούν εξατομίκευση των ζημιών για να αποφεύγονται τα λάθη και οι αστοχίες και να βρεθεί λύση για όσους χρωστούν από παλαιότερα, ώστε να μην έχουν πρόβλημα για την αποζημίωσή τους. Δεσμεύουν τα βιβλιάρια. Όταν χρωστάμε σε φορείς, δηλαδή ΟΓΑ, ΕΛΓΑ και τις υπόλοιπες, δηλαδή, και τα υπόλοιπα ταμεία ή στο δημόσιο γίνεται κατάσχεση στα βιβλιάρια. Δεν υπολογίζουν δηλαδή, εάν έχεις χρήματα δεν έχεις, τα δεσμεύουν δηλαδή και σε κάποια αποζημίωση που θα μπει θα υπάρχει, θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή αν τώρα δεν έχουμε τα χρήματα να πληρώσουμε, όταν θα μπει επιδότηση θα την κατασχέσουν και αυτοί. Είναι ένα θέμα, δηλαδή είναι και άλλα τα θέματα, εν όψη της νέας παραγωγής μας. Οι συνθήκες δεν είναι τόσο ευχάριστες, ζούμε στην ανυπαρξία, η αδιαφορία της κυβέρνησης είναι πολύ μεγάλη. Θέλω να καταγγείλω όλους αυτούς που εμπλέκονται στα προβλήματά μας, τους υλιούς βουλευτές, τους αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι πρέπει να λάβουν και όλοι οι φορείς και δημάρχοι εδώ του νομού πρέπει να λάβουν μέρος, όλοι οι φορείς που υπάρχουν στο νομό Ηλίας, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ τραγικό.
Στη σύσκεψη, οι Λύοι αγρότες αποφάσισαν να συμμετάσχουν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που διοργανώνει το ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα στην Αθήνα το Σάββατο 1 Νοέμβρη. Βασικό θέμα του συλλαλητηρίου, ο αγώνας ενάντια στην ανεργία που αφορά όλους, καθώς χιλιάδες γη, κόρες, εγγόνια αγροτών και κτηνοτρόφων βιώνουν την ανεργία. Όπως τόνισαν, θα συμμετέχουν μαζικά και μαχητικά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Διεκδικούν τα ζωτικά και άμεσα αιτήματα επιβίωσης μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων και καλούν τους αγροτικούς συλλόγους να εξασφαλίσουν τη μαζική παρουσία των μελών στο συλλαλητήριο. Θα πρέπει, παιδιά, να οργανωθούμε. Να οργανωθούμε, γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Από τα τελευταία λόγια του συνάδελφου του Θανάση, μην περιμένουμε από τίποτα ελγάδες να μας στείλουν σε τίποτα αυσία για αυτό το μαγελιό που έγινε εδώ στις Ελιές ή για οποιοδήποτε μαγελιό στα δικά μας τα πράγματα. Εάν εμείς ήδη δεν πάρουμε τις θήκες στα χέρια μας, είμαστε καταδικασμένοι. Μην ξεχνάτε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε από τα περσινά συλλαλητήρια του Φλεβάρη αυτό τον αγώνα που κάναμε, που αυτά τέλος πάντων ό,τι κάναμε. Μόνο με τη συμμετοχή και με τον αγώνα μπορούμε να κατορθώσουμε και να πάρουμε αυτά που πρέπει.